Είχαμε την ευκαιρία απόψε μαζί με την Όλγα τη Γεωργοβασίλη να έρθουμε στο Αττικό που εφημερεύει, να συνομιλήσουμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, για να διαμορφώσουμε μια εικόνα για το πώς ανταποκρίνεται το σύστημα υγείας και το προσωπικό του σε αυτή την επιδείνωση της υγειονομικής κρίσης στη χώρα μας και στην αφόρητη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ. Η εικόνα που αποκομίζουμε είναι ότι οι άνθρωποι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ξεπερνούν τις ανθρώπινες αντοχές αυτό το καιρό, δουλεύουν υπό πολύ πιεστικές συνθήκες και κάνουν ό,τι μπορούν για να παρέχουν υπό αντίξωες όμως συνθήκες αξιοπρεπή φροντίδα στον κόσμο που έχει ανάγκη και στους ασθενείς με κορονοϊό, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους ασθενείς που πάσχουν από άλλα σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Το σύστημα υγείας είναι σε μια μεγάλη πορεία λειτουργικής κατάρρευσης αυτόν τον καιρό και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν υπήρξε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα μετατόπιζε ένα μέρος από το βάρος της φροντίδας COVID και στον ιδιωτικό τομέα, στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την επιλογή και για την ανοχή που έχει δείξει στην υποτιθέμενη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος όμως επιλέγει τα περιστατικά με βάση τη βαρύτητά τους. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση που η ιατρική στα δημόσια νοσοκομεία ασκείται με όρους πολεμικούς, χρειάζεται η επιστράτευση όλων των υγειονομικών δυνάμεων της χώρας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς προνομιακή μεταχείριση κανενός, και η προσπάθεια να ενδυναμωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να στηριχτεί το προσωπικό του και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να περιορίσουμε τις απώλειες από αυτή τη μεγάλη επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης στη χώρα μας. Okay. Το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό προσωπικό και στο Αττικό δίνουν μία μάχη με όρους, όπως χαρακτήρισε και ο Ανδρέας, με όρους πολεμικής ιατρικής. Και βεβαίως η πανδημία ήταν ένα φαινόμενο παγκόσμιο, ένα ευνίδιο φαινόμενο, το οποίο όμως δεν δικαιολογείται μετά από 2 χρόνια να η χώρα να μην διαθέτει ένα σχέδιο επίγουσας ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Οι άνθρωποι εδώ δίνουν τον εαυτό τους παραπάνω από όσο αντέχουν για να ισορροπήσουν, για να αντιμετωπίσουν αξιοπρεπώς και τους COVID και τους non-COVID ασθενείς. Όπως ξέρουμε, αυτό το καιρό υποβαθμίστηκε η υγεία πολλών ανθρώπων εξαιτίας της αδυναμίας ή της μη έγκαιρης προσέλευσης στο νοσοκομείο ή στο δημόσιο σύστημα υγείας ή στο σύστημα υγείας γενικότερα. Με συνέπεια να υπάρχουν και άνθρωποι παραμελημένοι και στα υπόλοιπα περιστατικά. Φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή για την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά σήμερα χρειάζεται και ένα σχέδιο αντιμετώπισης στην προνοσοκομιακή φροντίδα, δηλαδή πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν ενισχύθηκε ποτέ, η χνηλάτιση από την οποία έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση και βεβαίως είμαστε σε μια στιγμή που πριν την κορύφωση αυτού του τεράστιου κύματος με τα αποτελέσματα τα οποία είναι δραματικά προς στιγμήν. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δώσουμε, να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους ανθρώπους, αλλά και για να ενώσουμε τη φωνή στη μεγάλη αγωνία με την οποία ζουν όλο το 24ωρο το προσωπικό των νοσοκομείων.